Πολύ ωραία στιγμή αυτή. Είναι πραγματικά πολύ ευχάριστο που κατακλείσατε τον πολύ φιλόξενο αυτό χώρο, τον Αλμυρό. Λυπάμαι που δεν υπάρχουν καθίσματα για όλους. Αυτό είναι ευχάριστο για μας βεβαίως. Κουραστικό για σας. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Είμαι πολύ συγκινημένος. Είμαι πραγματικά συγκλονισμένος, διότι είναι αφρώη η προσέλευσή σας. Μέρες και επέλεξα τον αγαπημένο Αλμυρό. Χαίρομαι ιδιαίτερως που είναι η υποψήφια δήμαρχος μαζί μας, η φίλη μου η κυρία Ράπου. Ο δήμαρχος. Η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν να ξεκολλήσουν από το τέλος τη χώρα. Και μπορούν να ξεκολλήσουν διότι υπάρχει απτό και μετρήσιμο πρόγραμμα. 16 πυλώνες αναπτύχθηκαν για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά αναλύθηκε τόσο εκτενώς το πρόγραμμα ενός κόμματος που επελάβει προς την εξουσία, ενός κόμματος που λέμε ότι με τα βεβαιότητα θα καταλάβει την εξουσία στις 8 Ιουλίου, αλλά που οφείλουμε όλοι να σηκωθούμε μεθαύριο την Κυριακή και να πάμε να εκτελέσουμε το καθήκον μας, διότι η κάλπη είναι άδεια, δεν είναι μεσογεμάτη, διότι η κάλπη περιμένει εμάς προκειμένου να βάλουμε τα ψηφοδέλτια μας και να επιλέξουμε τους καταλληλότερους οι οποίοι θέλουμε να μας εκπροσωπήσουν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δεν έχει παιχτεί το πρώτο ημίχρονο και είμαστε με πολλά γκολ, με 9,5 γκολ διαφορά, αυτές οι 9,5 μονάδες που είναι η διαφορά της 26ης Μαΐου. Είναι ένας αγώνας που ξεκινάει από την αρχή και επειδή είναι πολύ περίεργη η ημερομηνία, επειδή είναι πολύ επίφοβο το χρονικό διάστημα, καμία μα καμία ψήφος χαμένη. Δεν αντέχει η χώρα επιπλέον ακροβατισμούς, δεν αντέχει πλέον άναρχες πολιτικές, δεν αντέχει πολιτικές χωρίς πηξίδα, χωρίς κατεύθυνση. Το πληρώσαμε και το πληρώνουμε ακόμη αυτό τα τελευταία 4,5 χρόνια. Πληρώσαμε το πρώτο εξάμεινο του 2015, όπου κάποιοι είπαν, ο σημερινός πρωθυπουργός είπε, για 2 μέρες ακόμη θα είναι, ότι εξαπατήθηκα, παραπλανήθηκα. Δεν αντέχουμε άλλες παραπλανήσεις. Δεν αντέχουμε αυταπάτες. Δεν αντέχουμε τίποτα απολύτως. Θέλουμε γνήσιον υφάλιο πολιτικό λόγο. Θέλουμε πολιτικό λόγο ο οποίος να αγγίζει τις καρδιές μας. Θέλουμε να κοιτιόμαστε στα μάτια και να τηρήσουμε αυτά τα οποία δεσμευόμαστε. Δεν μιλάμε για προγραμματικό λόγο, δεν μιλάμε για σχέδιο, μιλάμε για δεσμεύσεις. Αυτές μετρήσιμες, υλοποιήσιμες. Τα χρόνια που μας περάσαν, ακούσαμε για σκίσιμο μνημονίων, ακούσαμε βαρύτητες δηλώσεις, αλλά αυτό που βιώσαμε ήταν η εξαφάνιση της μεσαίας τάξης λόγω της υπερφορολόγησης και λόγω της συνεχούς αύξησης των δασμών και των εισφορών. Εξαφανίστηκε η μεσαία τάξη. Κλείναν τα μαγαζιά το ένα πίσω από το άλλο. Έκλεισαν οι τράπεζες και δεν είναι ακόμη πλήρως ανοιχτές. Δεν λειτουργούν. Χρειαζόμαστε να επανέλθει η χώρα στην κανονικότητα. Θέλουμε μια κανονική χώρα. Η Ελλάδα δικαιούται να επανέλθει σε ρυθμούς ανάπτυξης. Η Ελλάδα δικαιούται να καταλάβει τη θέση της αξίας. Και εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι μπορεί να υλοποιήσουν τις προγραμματικές δεσμεύσεις τις οποίες έχουμε και αυτές είναι πάρα πολύ απλές. Μείωση φορολογικών συντελεστών από 28-29 σε 24 το πρώτο χρόνο της 100 και σε 20% τον δεύτερο χρόνο. Μείωση του έμφυγα κατά 30%. Μείωση στα μερίσματα από 10% σε 5%. Μείωση του εισαγωγικού συντελεστή φόρου από το 22% μέχρι 10.000 ευρώ εισόδημα σε 9%. Αυτό είναι μια τεράστια ανακούφιση για τα εισοδήματα τα οποία πλέον τα εισοδήματα μέχρι 10.000 ευρώ δεν είναι οι μη έχοντες, είναι η μεσαία τάξη. Εκεί μας καταντήσανε οι πολλοί να έχουμε μέχρι 10.000 ευρώ εισόδημα δηλωτέως στην εφορία. 1.300 ευρώ στο παντελόνι για κάθε έναν από εμάς μέχρι 10.000 ευρώ εισόδημα. Το μεγάλο πρόβλημα όμως δεν είναι αυτό. Το μεγάλο πρόβλημα το οποίο θα αντιμετωπίσουμε
είναι το δημογραφικό. Και το δημογραφικό πρόβλημα χρειάζεται ρηξικέρευτες λύσεις. Χρειάζεται κίνητρα. Η ελληνική οικογένεια όλο και μειώνεται από πλευράς μελών εννοώ. Το 2035 οι Έλληνες προβλέπουν ότι θα είναι μόλις, οι κάτοικοι, να το πω έτσι, της Ελλάδος είναι μόλις 7 εκατομμύρια. Μία χώρα, ένα έθνος χωρίς νέους είναι έθνος που πεθαίνει. Δεν είναι έθνος ζωντανό. Είναι έθνος το οποίο έχει καταληκτική ημερομηνία. Πρέπει να ανακόψουμε αυτή την επικίνδυνη κατάσταση. Και θα την ανακόψουμε με κίνητρα. 2.000 ευρώ δέσμευση για κάθε παιδί που θα γεννιέται. Το έκανε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής για το τρίτο παιδί. Εμείς το κάνουμε για κάθε παιδί. 1.000 ευρώ αφορολόγητο για κάθε παιδί επιπλέον στα αφορολόγητα που έχουν χτιστεί τα οικογενειακά. 180 ευρώ για κάθε παιδί που δεν βρίσκει θέση σε παιδικό σταθμό προκειμένου να λάβει την προσχολική αγωγή που απαιτείται σήμερα για όσο χρειαστεί για 10 μήνες κάθε χρόνο. Σχολιά. Τα σχολιά που θέλουμε να χτίσουμε είναι σημαντικά. Έχουμε σαν περιφέρεια κάνει επενδύσεις και επειδή η Ζήνα μου επιτρέπεται να μιλάω στον ελληνικό, διότι έχω το προνόμιο να έχω φιλικές σχέσεις με τους αυτοδιοικητικούς, διότι και εγώ αυτοδιοικητικός είμαι και συνεχίζω να νιώθω και είμαι περήφανος που είμαι αυτοδιοικητικός, διότι είναι τεράστιο σχολείο, το πρώτο σχολείο η αυτοδιοίκηση. Θύτευσα στο δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, είναι λίγο πιο πολυτελής, είναι λίγο πιο, δεν έχεις πολλές συγκρούσεις, δεν είσαι τόσο στην καθημερινότητα, στην αποκοκλειδή σου που πηδιώνεις στο νερό. Κάνουμε όμως και στο δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκηση σημαντικά έργα. Μοχλεύουμε χρήματα από την Ευρώπη, άρα έχω μία ευαισθησία από τους αυτοδιοικητικούς. Λέω λοιπόν, και αναφέρομαι στη Ζήνα και μέσω της Ζήνας σε όλους τους εκπαιδευτικούς και στη σύζυγο του νέου δημάρχου. Λέω λοιπόν, χτίσαμε σχολιά. Κάναμε εκμεταλλευόμενοι, σαν περιφέρεια, εκμεταλλευόμενοι χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΕΣΠΑ, νέες αίθουσες, νέα σχολεία. Ανακαινήσαμε παλιά. Τι να τα κάνουμε αν δεν έχουμε ανθρώπινο δυναμικό, αν δεν έχουμε δασκάλους και καθηγητές? Δεν υπάρχουν δάσκαλοι και καθηγητές σήμερα στην ειδική αγωγή. Δεσμευόμαστε ότι αμέσως θα ξεκινήσουμε από προσλήψεις εκπαιδευτικών πρώτου και δεύτερου βαθμού, προσχολική, ειδικής αγωγής και κατόπιν γενικής παιδείας. Δεσμευόμαστε σε τομείς που έχουμε ανάγκη ότι θα προσλάβουμε στον τομέα της υγείας νοσηλευτές και γιατρούς, διότι η υγεία μας νοσεί. Φτιάξαμε σαν περιφέρεια το περιφερειακό ιατρείο στη Σούπη. Χρειάζεται και ανθρώπινο δυναμικό, χρειάζεται γιατρούς, χρειάζεται νοσοκόμους. Δεν αρκεί το κτίριο. Το κτίριο που μόνο του και δώσαμε αγώνες τότε, το θυμάσαι Ευαγγέλη, δώσαμε αγώνες διότι είχα και χωρικές αρμοδιότητες τότε εκείνη την εποχή. Δώσαμε αγώνες για να ξεπεράσουμε διάφορα προβλήματα τα οποία είχαν εντοπιστεί. Δεν αρκεί. Βελτιώσαμε κατά πολύ το νοσοκομείο του Βόλου που αφορά όλους μας. Φτιάξαμε στη Σκιάθο Κέντρο Υγείας, στα κανάλια και ούτω καθεξής. Όμως χρειαζόμαστε ανθρώπους να τα στελεχώσουν. Και εμείς δεσμευόμαστε ότι αμέσως θα προσλάβουμε 2.000 γιατρούς και νοσηλευτές προκειμένου η υγεία να έχει την παρεχόμενη υπηρεσία την οποία προσδοκούμε όλοι. Και όχι μόνο αυτό. Προληπτική ιατρική, μέσω του οποίου δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για όλους. Ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού, ο οποίος λειτουργεί σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον προηγμένο κόσμο. Ναι, καθιερώνουμε τον οικογενειακό γιατρό. Κινήσεις οι οποίες είναι απλές, είναι μετρήσιμες και που μπορούν άμεσα να υλοποιηθούν. Ασφάλεια. Θέλουμε την ασφάλεια διότι έχουμε απολέσει την ηρεμία μας, δεν μπορούμε να διαχειριστούμε τις οικογένειές μας και δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τις περιουσίες μας. Πώς θα πετύχουμε την ασφάλεια? Στα χωριά μας, στις πόλεις μας, στις κομοπόλεις. Αφενός με ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, ομάδα Δέλτα ανασυγκροτείται, ομάδα Δίας ενισχύεται
εποχούμενη αστυνόμευση και περίπολα πεζά με 1.500 αστυνομικούς πρόσληψη την επόμενη μέρα αμέσως με την ανάλυση των καθηκόντων. Ταυτοχρόνως, εξοπλισμός, Αλεξής Φαραγγιλέκα, εξοπλισμός προκειμένου καινούργια περιπολικά. Πήραμε από την περιφέρεια και περιπολικά και ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που να τα λειτουργήσουν. Αντιλαμβάνεστε ότι το κεντρικό κράτος δεν έσκυψε πάνω από τα προβλήματα, η κυβέρνηση δηλαδή, δεν έσκυψε πάνω από τα προβλήματα του τόπου. Και αυτό ήταν και ο βασικός λόγος, η βασική αιτία που αποφάσισα τη μεταπίδηση από την αυτοδιοίκηση στην κεντρική διοίκηση, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Διότι διαπίστωσα ότι εν τέλει ο τείχος που ορθώνεται και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε εμείς, που είμαστε ουσιαστικά εκτελεστικά όργανα και καλούμαστε να εφαρμόσουμε πολιτικές που άλλοι επιτάσσουν, η κεντρική κυβέρνηση, διότι οι πόροι αποφασίζονται από εκεί, το νομικό πλαίσιο μπαίνει από εκεί, πρέπει να υπάρξουν άνθρωποι λοιπόν, οι οποίοι να είναι οραματιστές, να είναι ρεαλιστές, οι οποίοι να γνωρίζουν και να έχουν εικόνα και ήχο της περιοχής, να έχουν δουλέψει, να ξέρουν πώς διεκδικείς και πώς μπορείς να επιλύσεις τα ζητήματα. Επειδή λοιπόν ένιωσα ότι δεν έχουμε περάσει ακόμη ούτε στον πρώτο βαθμό, ούτε στον δεύτερο βαθμό στην αυτοδιοίκηση σε μορφή διακυβέρνησης, αλλά είμαστε στην τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση και όχι στην τοπική και περιφερειακή διακυβέρνηση. Και μέχρι να περάσουμε σε αυτό το στάδιο, θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι να βάλουν το πλαίσιο, το κατάλληλο πλαίσιο για να μπορέσουν να κυβερνηθούν οι τόποι και για να μπορέσουν να υλοποιηθούν τα προγράμματα και από τους αυτοδιοικητικούς. Είναι κάτι το οποίο είναι απολύτως μετρήσιμο, απολύτως επιτεύξιμο. Καλούμαστε να αποφασίσουμε. Καλούμαστε να αποφασίσουμε για το αύριο των παιδιών μας. Καλούμαστε να αποφασίσουμε για τα χωριά μας, για την Κωμόπολη μας, για την Μαγνησία μας. Καλούμαστε να αποφασίσουμε για το μέλλον μας. Και αυτή την απόφαση δεν πρέπει να την πάρουμε ελαφρά την καρδία. Οφείλουμε να λειτουργήσουμε επιτέλους αντικειμενικά, οφείλουμε να φτιάξουμε τις προϋποθέσεις για να προσελκύσουμε τις πολυπόθετες επενδύσεις και να χτίσουμε μια πολιτική φιλική στις επενδύσεις, φιλική στην επιχειρηματικότητα, φιλική στον επαγγελματία. Δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζεται ο αγρότης, ο άνθρωπος της βιοπάλης, ο άνθρωπος του πρωτογενή τομέα, είτε στη φυτική παραγωγή είτε στη ζωική παραγωγή. Εξίσου η ίδια, με την ίδια αντιμετώπιση, όπως αντιμετωπίζεται οποιοδήποτε επαγγελματίας, οποιοδήποτε επιχειρηματίας που λειτουργεί, που δραστηριοποιείται σε στεγασμένο χώρο. Όταν κινδυνεύει καθημερινώς να χάσει τη σοδειά του, όταν κινδυνεύει να απολέσει την επένδυσή του, όταν κινδυνεύει καθημερινώς από 1.000 κινδύνους, καιρικές συνθήκες και ούτω καθεξής, όταν έχουμε έναν ΕΛΓΑ ο οποίος δυσλειτουργεί και δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες, πρώτοι καταβάλλονται οι αντίστοιχες φορές από τον κόπο των αγροτών. Εμείς τι λέμε, θα στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα. Παραδοσιακά η Νέα Δημοκρατία στήριζε τον πρωτογενή τομέα. Δεν θα τον αντιμετωπίσουμε με τη σημερινή αδιαφορία. Δεν θα το επιβάλλουμε όπως το επέβαλε εισόδημα φόρο και προκαταβολή φόρου 100% και φορολογία 29% όπως τους τυπούς επιχειρηματίες και επαγγελματίες. Μειωμένη φορολογία, ομάδες αγροτών, συνεργασία αγροτών, 10% φορολογία στις ομάδες αγροτών, μειωμένη δασμή και τέλη στα αγροεφόδια, ούτως ώστε να μειώσουμε το κόστος παραγωγής και επιτέλους να γίνει συμφέρουσα η καλλιέργεια και η διατήρηση των κοπαδιών μας, η καλλιέργεια των αγρών μας και η διατήρηση των κοπαδιών μας. Έχω δουλέψει και έχω μάθει να δουλεύω 30 ώρες το 24ωρο, δεν είναι σχήμα λόγου, είναι πραγματικότητα. Μου λένε πάρα πολλοί φίλοι μου, μου λέει ο Νικόλας, μου λέει ο Ανδρέας, μου λέει ο Αποστόλης, ο οποίος δραστηριοποιείται και έχει αποφασίσει να γίνει αλμυριώτης εν τέλει, διότι ήρθε στην πλατεία του Αλμυρού και έχει αγαπήσει όλους τους αλμυριώτες και μου λέει πόσο δίκιο είχες ρε Γιώργη που μου έλεγες ότι στον Αλμυρό είναι διαφορετικοί άνθρωποι, είναι ωραίοι άνθρωποι, είναι εξωστρεφείς, δεν φυλάχνουν, δεν κρατούν.
Έχουμε ανάγκη λοιπόν από ανθρώπους οι οποίοι έχουν δουλέψει κατά αυτή την έννοια. Έχουμε ατώσει λοιπόν, έχουν υδρώσει και μου λένε οι φίλοι μου, έχεις κλωνοποιήσει και μερικούς άλλους. Υπάρχουν σε πολλά μέρη ταυτόχρονα πολλοί καλτσογιάννηδες. Πώς γίνεται αυτό? Σε βλέπω μία στον Αλμυρό, μία στο βουνό επάνω στην κορυφή, μία κάνεις αποχαιρετισμούς, μία έτσι, μία αλλιώς. Λοιπόν, σας λέω ότι όταν θέλεις, μπορείς να τα κάνεις όλα. Και εγώ επειδή θέλω και επειδή λειτουργήσα με αρχές και αξίες που μου δίδεξε ο αθλητισμός και ο πρωταθλητισμός, εκπροσωπώντας τη χώρα μας επί σειρά ετών στο εξωτερικό και στελεχώνοντας εθνικές ομάδες, σας λέω ότι έχω μάθει να συνεργάζομαι, έχω μάθει να διεκδικώ τη νίκη και κυρίως έχω μάθει να παλεύω. Έχω μάθει να παλεύω για το κοινό καλό. Αυτή την εμπειρία, αυτό το έχω μάθει βεβαίως και επαγγελματικά ως μάχημος δικηγόρος και κυρίως το έχω μάθει διότι τα τρία μου παιδιά που είναι σε σχολική ηλικία και τα τρία έχουν τέτοιες απαιτήσεις όπως γνωρίζετε, έχουν τέτοια θέλω, υπάρχει τέτοια ανάγκη σε προσπάθεια που πραγματικά και βεβαίως είναι και εδώ η μητέρα μου η οποία με έχει εμφυσίσει με μια διαδικασία για αυτούς πάλι αγωνιστικότητας όλα αυτά τα στοιχεία νομίζω ότι μπορώ να τα κάνω πράξη αν και εφόσον με εμπιστευτείτε και μου δώσετε τη δυνατότητα να εκπροσωπήσω όλους τους αλμυριώτες, όλες τις αλμυριώτισσες, έτσι όπως δεν έχετε φανταστεί ποτέ, έτσι όπως προσδοκάτε, έτσι όπως ακριβώς έχετε οραματιστεί. Σας κοιτάω έναν-έναν στα μάτια και σας λέω ότι δεν θα πω τίποτα παραπάνω από αυτό το οποίο μπορώ να κάνω. Σας λέω όμως ότι είναι απόλυτο στόχος μου αυτά τα οποία έχω πει μέχρι σήμερα να τα παλέψω και να τα κάνω πράξη, διότι έχω δείξει δείγματα, διότι το 2013-2014 πάλεψα με τοπικά συμφέροντα, πάλεψα ενάντια σε πολλές ερηνίες και σε πολλές πιέσεις και ενέκρινα, εισηγήθηκα τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την επένδυση στις νιές, η οποία επένδυση θα απογειώσει την περιοχή, διότι θα λειτουργήσει υποστηρικτικά στο αεροδρόμιο. Έχουμε το μοντέλο της Καλαμάτας, έχουμε το μοντέλο εκεί που αναπτύχθηκε η περιοχή και λειτουργήσε όλη η γύρω περιοχή υποστηρικτικά σε αυτό το τουριστικό θέατρο και έχουμε την ευκαιρία να δημιουργήσουμε 1.200 θέσεις εργασίας με σεβασμό και το περιβάλλον, χωρίς χωρίς εκπαιδευτικές και κοστοβόρες σε νερό δράσεις. Έχουμε ένα αεροδρόμιο το οποίο το υποστηρίζουμε και θα το υποστηρίξουμε ακόμη περισσότερο. Γι' αυτό φωνάζω και αναδεικνύω το ζήτημα του εμπορευματικού κέντρου στο Βελεστίνο, διότι θέλω να λειτουργήσει υποστηρικτικά και αφού προβλέπεται στο ΣΟΑΠ το 2004, δεν θα επιτρέψω σε κανέναν να το πάει στη Γυρτόνη 10 χιλιόμετρα βόρεια της Λάρισας, όπως είπα πριν από 2 μήνες, οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ που σουλατσάριζαν στο Βόλο και στην περιοχή και τόλμησαν να εξτομίσουν τέτοια κουβέντα. Διότι όταν θα γίνει και το εμπορευματικό κέντρο, εδώ κοντά, δεν είναι μακριά, το Βελεστίνο, τότε θα αναπτύξουμε το αεροδρόμιο και ως κάργο. Θα μπορέσουμε να το αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο, προκειμένου να μεταφέρει και εμπορευματοκιβώτια. Θέλουμε λοιπόν ένα πολυδύναμο κέντρο που λέγεται Αλμυρός. Ένα πολυδύναμο κέντρο που είναι δίπλα στην εθνική οδό, που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη με τεράστιες αναπτυξιακές δυνατότητες, με ένα καταπληκτικό παραλιακό μέτωπο, ξεκινώντας από το χωριό μου, τον Άγιο Δημήτριο και το Αχίλιο, και καταλήγοντας μέχρι την Μιτζέλα, όλα τα παράλια του είναι εξαιρετικά, δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα απολύτως. Τα ξέρω πιθαμή προς πιθαμή, όπως τα ξέρετε κι εσείς που με ακούτε, τίποτα από τα παράλια του Πηλίου, είναι πολύ ευκολότερα προσβάσιμα, πρέπει να τα αναδείξουμε, μπορούμε να τα αναδείξουμε, έχουμε ευκαιρία να τα αναδείξουμε, αγαπημένη μου Ζήνα, αγαπημένη μου Βαγγέλη, έχουμε δυνατότητα να τα αναδείξουμε στην θητεία που επέρχεται, εγώ θα είμαι εδώ για να βοηθήσω προς αυτή την κατεύθυνση, όχι απλά να τα αναδείξουμε, αλλά για να λειτουργήσουμε και σε επίπεδο υποδομών, με ένα αεροδρόμιο ισχυρό, με ένα αεροδρόμιο το οποίο θα λειτουργεί, με επενδύσεις στον τουριστικό τομέα και με επενδύσεις στην αγροτική παραγωγή, η οποία έχει τεράστια δυναμική. Αναφέρθηκα και προηγουμένως ότι έχουμε 2 και πολύ περισσότερα, αλλά 2 πολύ μεγάλες μονάδες τυροκομεία, έχουμε άλλες μικρότερες μονάδες που έχουν
μεγάλη αναπτυξιακή δυνατότητα, οφείλουμε να υποστηρίξουμε αυτές τις δυνατότητες. Εγώ έχω βάλει πλάτη και για το Μαυρομάτι και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ήταν ένα αναπτυξιακό έργο εξαιρετικό. Λεπτομέρειες απομένουν, τις οποίες θα τις ξεπεράσουμε και θα μπορέσουμε να το δώσουμε στη χρήση στους πολίτες, στο λαό, για να υδροδοτηθεί η ευρύτερη περιοχή της Ούρπης. Είναι ένα καταπληκτικό έργο που έχει να κάνει με σεβασμό του περιβάλλοντος και διαχείριση του ύδατος που έχουμε τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη. Είναι το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσουμε τα επόμενα χρόνια. Είμαστε περήφανοι για αυτό το μεγάλο έργο σε συνδυασμό με την Κάρλα και πρέπει να τα φροντίσουμε, πρέπει να τα αναδείξουμε ακόμη περισσότερο και πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε, εν πάση περιπτώσει, διότι γι' αυτό κατασκευάστηκαν. Εγώ δεν βλέπω αριστερά, δεξιά, δεν βλέπω πράσινα, κόκκινα, κίτρινα. Εγώ βλέπω μπροστά και πίσω. Βλέπω αλήθεια και ψέμα. Βλέπω ανθρώπους που μπορούν και που θέλουν και που ανθρώπους οι οποίοι απλά επικοινωνούν. Εγώ δεν επικοινώνησα ίσως τόσο το έργο μου και τον αγώνα που έδωσα τα τελευταία χρόνια. Έχω όμως μετρήσιμο έργο το οποίο το έχετε όλοι δει και το έχετε και το απολαμβάνετε ήδη. Αυτό θα συνεχίσω να κάνω. Η ειλικρίνεια που με διακατέχει και το αίσθημα ευθύνης, η υπηρεσία στον συνάνθρωπο και η υπηρεσία στο δίκαιο, στο αντικειμενικά σωστό, θα συνεχίσει να είναι γνώμονας ενεργειών μου. Αυτό σας καλώ να το κάνουμε όλοι μαζί. Εγώ σας λέω ότι θέλω, σας λέω ότι μπορώ, αρκεί να αποφασίσουμε όλοι μαζί και να πούμε με μία φωνή. Πάμε μπροστά, πάμε δυνατά, πάμε για να γυρίσουμε σε λίγα, να αλλάξουμε πολιτικές, να αλλάξουμε για ανθρώπους. Διότι οι πολιτικές εφαρμόζονται για ανθρώπους, να αλλάξουμε αυτούς τους οποίους εμπιστευόμαστε και να πάμε στα κέντρα αποφάσεων για να χτίσουμε μία Μαγνησία δυνατή, μία Μαγνησία να καταλάβει τη θέση που της αρμόζει, μία Μαγνησία που πραγματικά έχουμε ανάγκη και μας αξίζει για μας και τα παιδιά μας. Θέλουμε, μπορούμε. Κοιτάμε ψηλά με καθαρή ματιά. Και θέλω όλοι μαζί να κοιτάξουμε ψηλά με καθαρή ματιά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.